Τώρα, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Σκούτα. Είναι πρόεδρος του συνεταιρισμού της ΣΑΜΟΥ, του Ινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού της ΣΑΜΟΥ. Νομίζω ότι το άκουσμα του Ίνου και ο συνδυασμός με τη ΣΑΜΟ βγάζει κάτι πολύ καλό στην σαν εντύπωση. Ο ίδιος είναι γεωπόνος και τον ευχαριστώ πολύ που είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε Σκούτα. Γεια σας κύριε Σπυλιόπουλε, εγώ ευχαριστώ. Πόσο ωραία ακούγεται, λέω, το σαμιώτικο κρασί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που θα πει, εντάξει, έτσι και έτσι. Η αλήθεια είναι ότι έχετε φτιάξει ένα πολύ δυνατό brand name σαν προϊόν. Πόσα χρόνια είναι αυτή η ιστορία, πόσο μακριά κρατάει αυτή η επιτυχία στον Ίνο? Η ιστορία του κρασιού στο νησί είναι μακραίωνη. Δηλαδή, νομίζω είναι από τους λίγους τόπους που μπορούν να υπερηφανευτούν ότι έχουν μια αδιάλειπτη ιστορία που ξεπερνάει τα 2.500 χρόνια. Ναι. Παρουσία του μοσχάτου, μια συγκεκριμένη ποικιλία. Το νησί, πρέπει να ξέρετε, είναι σχεδόν μονοποικιλιακό. Δηλαδή, μια ποικιλία, όταν μιλάμε για σαμιώτικο κρασί, είναι μοσχάτο κατά 95%. Οπότε και ο συνεταιρισμός ήρθε ουσιαστικά το 1934 να συνεχίσει μια βαριά παράδοση και μια βαριά ιστορία, και φέτος κλείνει 90 χρόνια λειτουργίας. Όταν λέμε ιδιαίτερα για σαμιώτικο κρασί και για μοσχάτο, πόσο τις εκατό από αυτό προορίζεται για αυτό που είναι πάρα πολύ γνωστό, το γλυκό κρασί? Προορίζεται σχεδόν το 70% ναι, της ποσότητας. Ναι, ναι, βέβαια, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο συνεταιρισμός διαχειρίζεται γύρω στους 5 με 5.500 τόνους σταφύλια, παράγει 4 με 4.500 τόνους κρασί. Σχεδόν το 50% από τη συνολική ποσότητα εξάγεται στη Γαλλία, μια σχέση που κρατάει και αυτή πολλές δεκαετίες. Το γλυκό κρασί επιλέγουν οι Γάλλοι? Ναι, το γλυκό κρασί εξάγεται στη Γαλλία και ναι, πωλείται εκεί ως Σάμος Ολύμπιο. Ναι. Στη Γαλλία έχει το 20% της αγοράς του, δηλαδή της συγκεκριμένης κατηγορίας κρασιού. Είναι κάτι, καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικό και πολύ τιμητικό και για το νησί και για τη χώρα μας. Η Γαλλία είναι μια απαιτητική αγορά, ειδικά στο κρασί. Και εμβληματική, παραγωγός η ίδια, δεν είναι μόνο ότι είναι απαιτητική αγορά. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα κρασί ελληνικό το οποίο έχει να ανταγωνιστεί και έχει να σταθεί σε ράφια που δίπλα υπάρχουν ήδη πάρα πολύ αξιόλογα κρασιά. Που σημαίνει για την τοπική οικονομία είναι ένα πολύ εμβληματικό προϊόν για τη ΣΑΜΟ το κρασί, ε? Ασφαλώς, ασφαλώς. Ναι, άλλωστε συχνά λέμε ότι η Σάμος, αν και θέλουμε τουρισμό και έχουμε τουρισμό και προσπαθούμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό σαν νησί, έχει και έναν άλλο πυλώνα που είναι η πρωτογενής παραγωγή του και συγκεκριμένα το κρασί, που πάντα βοηθούσε το νησί από την περίοδο του Βυζαντίου, που μπορούμε να δούμε αρχεία μέχρι και σήμερα, βοηθούσε το κρασί και τους κατοίκους του σε οικονομικό επίπεδο. Τι είναι αυτό που το έκανε τόσο γνωστό το σαμιώτικο κρασί και τόσο ανταγωνιστικό και σε διεθνείς και δύσκολες αγορές? Τι είναι το χαρακτηριστικό του, γιατί υπάρχουν πολλά γλυκά κρασιά? Ναι. Νομίζω, όπως και όλα τα προϊόντα, ήρθε και τέριασε στο νησί. Δηλαδή ήταν η ποικιλία που ήρθε και παντρεύτηκε με το νησί και προέκυψε ένας επιτυχημένος γάμος. Οπότε νομίζω το τέριασμα της ποικιλίας με το έδαφος και με το μικροκλίμα του νησιού μπόρεσε και δημιούργησε την πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή υπήρξε ένα καλό προϊόν. Το γεγονός ότι μπόρεσε οι συνθήκες και οι κλιματολογικές αλλά και οι ιστορικές συνθήκες μπόρεσαν και το διατήρησαν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιούργησε πίσω μια ιστορία και μια παράδοση η οποία για κάποια προϊόντα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όπως το κρασί. Γιατί το κρασί δεν είναι μόνο ότι δίνει προς τα έξω την ποιότητα, τη γεύση, τα αρώματα, αλλά δίνει και όλη την εικόνα. Δηλαδή, όποιος πάρει ένα μπουκάλι κρασί, είτε της Σάμου, είτε της Σαντορίνης, είτε της Λίμνου, είτε της Πάτρας, μια μαυροδάφνη, γιατί ναι, ευτυχώς η χώρα μας έχει να υπερηφανευτεί για καλά κρασιά, παίρνει μαζί και το άρωμα και την ιστορία του τόπου.
Άρα νομίζω ότι ιστορία, παράδοση και ένα καλό προϊόν ήταν το πάτρεμα που έδωσε την ιδιαιτερότητα του σαμιώτικου κρασιού. Αναρωτιέμαι, έχετε πιάσει οροφή? Ό,τι μπορούσε να παράξει η Σάμος το έχει παράξει? Ό,τι δυνατότητα υπήρχε έχει εξαντληθεί ή έχετε περιθώρια για περισσότερα? Ελπίζουμε ότι είμαστε στα κάτω μας. Ελπίζουμε ότι έχουμε περιθώριο να ανεβούμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα για διάφορους λόγους δεν είχαν και την καλύτερη εικόνα. Το παλέψαμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, που στην Ευρώπη οι συνεταιρισμοί είναι σεβαστές οργανώσεις που παρέχουν ποιότητα, αγνό προϊόν κλπ. Και οικονομία κλίμακος για τους παραγωγούς. Πολύ σωστό αυτό που είπατε, γιατί αυτό που λέμε πάντα ότι είναι μικρός και κατακαιρματισμένος ο ελληνικός κλήρος, έρχεται ο συνεταιρισμός και δίνει αξία σε ένα μικρό χωραφάκι, συνενώνοντάς το. Εμείς αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε πάνω από 8-9.000 στρέμματα αμπελών, που μόνα τους ασφαλώς δεν θα μπορούσαν να κάνουν και πολλά πράγματα. Για την ιστορία, πόσο της εκατό της παραγωγής, της ντόπιας παραγωγής, περνάει μέσα από το συνεταιρισμό? Νομίζω ότι περνάει πάνω από το 90% της παραγωγής. Πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι ο συνεταιρισμός μέχρι και το 2015 ήταν αναγκαστικός συνεταιρισμός. Κατά την ίδια μορφή που λειτουργεί, ας πούμε, και ο συνεταιρισμός μαστικού παραγωγών Χίου ή ο συνεταιρισμός κροκοπαραγωγών στην Κοζάνη. Ναι. Αυτό καταργήθηκε το 2016, οπότε από το 2016 ξεκίνησαν να λειτουργούν και κάποια μικρά ενωπία εδώ στο νησί, τα οποία έχουν μια αξιόλογη παρουσία, αλλά ο συνεταιρισμός διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής. Το παραπάνω τι θα μπορούσε να είναι? Περισσότερο κρασί, σκέφτεστε άλλα πράγματα? Δεδομένου ότι ο χώρος είναι περιορισμένος, δηλαδή δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε το νησί. Ναι. Η φιλοδοξία μας είναι να διατηρήσουμε την παραγωγή, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε κόσμο στα χωράφια. Το πρόβλημα που υπάρχει παντού με τους εργαζόμενους υπάρχει και στο κομμάτι το αγροτικό ιδιαιτέρως, υπάρχει στο νησιώτικο κομμάτι επίσης. Οπότε η φιλοδοξία είναι να διατηρήσουμε την παραγωγή και κατά το δυνατόν να βελτιώσουμε την ποιότητα. Και αυτή η ποιότητα να φανεί προς τα έξω, να μπορέσει να αποδώσει, ώστε και το μέλος του συνεταιρισμού, ο κάτοικος του νησιού, να μπορέσει να έχει μια πρόσοδο καλύτερη, ώστε να μπορέσει να μείνει. Και αυτό που λέμε τώρα 90 χρόνια, να μπορέσουμε να ξαναγιορτάσουμε και μετά από 10 και μετά από 20 χρόνια και να υφίσταται ο συνεταιρισμός. Δεν είναι εύκολο, είναι εύκολο να διαλύσεις κάτι. Να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που έχει δημιουργηθεί να ξαναχτιστεί. Ναι. Τώρα, μια κουβέντα μεγάλη που γίνεται το τελευταίο διάστημα παντού στο επιχειρήν, σε όλους τους τομείς, είναι η καινοτομία. Δηλαδή, παντού υπάρχουν εστίες καινοτομίας που προσφέρουν λύσεις που είτε αφορούν καλύτερη διαχείριση ενός προϊόντος, είτε αφορούν οικονομίες στην παραγωγή ενός προϊόντος. Το κομμάτι της καινοτομίας το έχετε ακουμπήσει? Ναι, η καινοτομία είναι ένα μεγάλο κομμάτι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν είναι σαφώς προσδιορισμένο. Ναι, είναι πάρα πολλοί τομείς που υπάρχουν καινοτόμες ιδέες και καινοτόμες εφαρμογές. Αυτό που προσπαθεί ο συνεταιρισμός αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσει να μπει στο κομμάτι της κυκλικής οικονομίας και ενός μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Δηλαδή να μπορέσει ουσιαστικά να επαναχρησιμοποιήσει ή να χρησιμοποιήσει όλα τα υπολείμματα της υνοποίησης. Και να πούμε αύριο μεθαύριο ότι έχουμε ένα υνοποιείο το οποίο δεν έχει καθόλου απόβλητα. Είμαστε μηδενικά σε απόβλητα. Και για να μπορέσει να σταθεί στους νέους καιρούς ως υνοποιείο μέσα στο νησί, αλλά και για να μπορέσει να έχει ένα παραπάνω κέρδος. Στο κομμάτι αυτό, ο συνεταιρισμός, παρόλο που έχει μια παράδοση στο κρασί, από φέτος θα ξεκινήσει να παράξει και ένα απόσταγμα. Νομίζω θα είναι ένα απόσταγμα από μοσχά το κρασί. Και νομίζω ότι θα μπορέσει να είναι αντάξιο και του ηνικού αδελφού του. Νομίζω ότι θα είναι ένα εξίσου αρωματικό και γλυκόπιωτο προϊόν. Οπότε το βλέπουμε και σαν νέο προϊόν, αλλά και σαν ένα βήμα προς την εκμετάλλευση όλων των παραπροϊόντων
των της συνοποίησης. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω στο κλείσιμο αυτής της κουβέντας. Το ένα έχει να κάνει με την οικονομία. Το γεγονός δηλαδή ότι είστε ένας νησιωτικός προορισμός που σημαίνει αυξημένα μεταφορικά. Αλλιώς είναι να είναι ένα αμπέλι κάπου στην υπηρετική Ελλάδα και αλλιώς είναι να είναι σε ένα νησί στο Ανατολικό Αιγαίο. Αν αυτό είναι ένα επιβαρυντικό προϊόν, κυρίως στο κόστος του προϊόντος. Και το δεύτερο, αν όλα αυτά έχουν παντρευτεί και με τον τουρισμό του νησιού. Δηλαδή, αν έχετε εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι υπάρχει ένα επώνυμο δυνατό προϊόν, το οποίο λειτουργεί θετικά και για τον τουρισμό. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Νομίζω ότι έχει παντρευτεί με τον τουρισμό. Ο συνεταιρισμός εξάγει εκτός από τις βασικές χώρες Γαλλία, Γερμανία, Νότια Κορέα που έχει καλές εξαγωγές σε 25-30 χώρες. Οι κάτοικοι των χωρών βρίσκουν το προϊόν εδώ ή το γνωρίζουν εδώ και μπορούν να το ξαναβρούν και στις πατρίδες τους. Είναι ένα προϊόν το οποίο σπρώχνει και τον τουρισμό στο νησί. Είναι ο πρέσβης νομίζω του νησιού της Σάμου προς τα έξω. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που ο συνεταιρισμός στο νησί έχει ένα τζίρο το οποίο φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, άρα στηρίζεται και από το νησί και από τον τουρισμό. Ναι, βέβαια. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι του κόστους, είναι όντως επιβαρημένο και είναι ένας παράγοντας που επιβαρύνει το προϊόν. Αρκεί να πω ότι ένα μπουκάλι το οποίο θα φύγει από το νησί της Σάμου, ουσιαστικά η μεταφορά του θα πληρωθεί δύο φορές. Ναι. Και θα πληρωθεί μία φορά μεταφορικά, ακτοπλοϊκά, που καταλαβαίνετε ότι έχει ένα επιπλέον κόστος προς το νησί, θα εμφιαλωθεί και θα ξαναφύγει πάλι από το νησί προς την Αθήνα, όπου όλες οι εξαγωγές υπολογίζονται έχοντας ως αφετηρία τον Πειραιά. Οπότε τα μεταφορικά από και προς το νησί είναι οπωσδήποτε ένας παράγοντας επιβάρυνσης του κόστους. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Πάντα επιτυχίες. Τι άλλο να πει κανείς. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Και σε εσάς το ίδιο.